Παγανισμός. Ένας ανθρωπισμός. Αν ρωτήσετε τυχαίους περαστικούς στον δρόμο τι είναι παγανισμός, οι απαντήσεις ποικίλουν από την απόλυτη άγνοια μέχρι το θολό μύθο. Βλέπετε, η λέξη και η έννοια φορτώθηκαν με χίλιες δύο ενοχικές επιστρώσεις μέσα από την πτώση του αρχαίου κόσμου και τη λησαλέα προσπάθεια ενός νέου, όχι αναγκαία καλύτερου, να επικρατήσει. Η επίσημη ιστορία καταγράφει το χρονικό του νικητή από τη δική του πλευρά, ενώ τον ηττημένο τον τεμαχίζει προκειμένου να αλωτριώσει την ιστορική μνήμη του μέλλοντος. Ο παγανισμός, πρώτα απ' όλα σαν λέξη, έρχεται από το λατινικό paganus, χωριά της, αγρότης, άνθρωπος της γης. Κατά συνέπεια μιλάμε για ανθρώπους που εξ ορισμού ζούσαν μακριά από τα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν άρχισε ο χριστιανισμός της Ευρώπης. Με συνέπεια το ξεθεμελίωμα των μέχρι τότε παραδόσεων, κάποιοι, και ήσαν πολλοί αυτοί, δεν ήθελαν ούτε τις συνήθειες των προγόνων τους να αλλάξουν, ούτε τις λατρευτικές τους παραδόσεις. Εύλογο, μιας και μιλάμε για πράγματα που υπήρχαν για πολλούς αιώνες, που δημιουργήθηκαν πηγαία μέσα από τη σχέση μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος χώρου και με αυτά έζησαν και μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Και να τονίσω σε αυτό το σημείο πως όταν προσδιορίζουμε την έννοια περιβάλλον, περιλαμβάνουμε και την ίδια την ένταση και το άνθος που φυτρώνει δίπλα μας, αλλά και το τελευταίο άστρο στις εσκατιές του σύμπαντος. Το φυσικό μας περιβάλλον είναι το όλον, με τη διαφορά πως η αποτύπωση του όλου σε τοπική κλίμακα είναι που φιλτράρει αβίαστα, καθοδηγεί το περιεχόμενο των κατά τους τόπους αντιλήψεων για τον κόσμο και των κοσμοαντιλήψεων. Παρένθεση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως όταν οι εκπρόσωποι των χριστιανικών εκκλησιών αντιμάχονται αντιλήψεις ή απόψεις που μοιάζουν να διακυβεύουν την ίδια τους τη συνεισφορά, ας το πω έτσι κομψά, στην παράδοση, λησμονούν επιλεκτικά πως η δική τους αντίληψη είναι που ξεθεμελίωσε και μάλιστα βιαιότατα παραδόσεις που υπήρχαν για πολλούς αιώνες και μάλιστα μέσα σε αυτές τις παραδόσεις είναι που κτίστηκαν επιστήμες, τέχνες, φιλοσοφίες και όλα όσα σήμερα αποκαλούμε κλασικές σπουδές. Ιστορικά, αυτό το μίσος το χθεσινό και το άλλο δεν έχει προηγούμενο. Ο χριστιανισμός διατηρεί επάξια τα πρωτεία της συστηματικής καταστροφής. Κλείνει η παρένθεση. Ο παγανισμός είναι ένας όρος που πλέον προσδιορίζει γενικά και αόριστα το πολυθεϊσμό, δηλαδή το πλουραρισμό, στα εν της ουρανής τεκτενόμενα. Αυτό βέβαια είχε σαν συνέπεια την αντανάκλαση της αντίληψης στα επί της γης. Ο κόσμος άλλαξε και άλλαξε ριζικά και δραματικά. Δεν θα μπούμε εδώ τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί είμαστε στο πλαίσιο μιας ομιλίας που δεν θέλει να προκαλέσει πάρα πολλά χασμουριτά. Κατά συνέπεια, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο ένα τεράστιο άλμα στο χρόνο, θα προσπεράσουμε με λυγκιώδη ταχύτητα αιώνες ολάκερους, τους αιώνες της χριστιανικής επικράτησης και του βασικού μοτίβου αυτού της ενοχής ως εργαλείο ποδηγέτησης και εξανδραποδισμού. Θυμίζουμε επιλεκτικά το Μεσαίωνα, το Βυζάντιο, τη Βικτοριανή Βρετανία, την άνοδο του Πουριτανισμού στη ΣΥΠΑ και θα φτάσουμε στις μέρες μας, στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και ένθεν, η αρχή γεγομένης και το θαυμάσιο αλλά αφελέστατο flower power του κινήματος των hippies, ο παγανισμός ως αντίλαλος άρχισε να επιστρέφει. Είναι από την άλλη πλευρά μεγάλη πλάνη να πιστεύουμε πως η δεκαετία του 60 ήταν μόνο λουλούδια, τραγούδια και αφέλεια.
κατά την απίθανη εκείνη δεκαετία. Η Δύση προσπάθησε κυρίως να απενοχοποιηθεί. Και θυμίζω εδώ τις ενοχικές επιστρώσεις που ανέφερα στην αρχή. Ποιητές μουσική, ζωγράφοι, σκηνοθέτες αλλά και ακαδημαϊκοί, μέσα σε μια αργή αλλά εξελικτική διαδικασία που πέρασε μέσα από πολλές μορφές έκφρασης, είτε της καλλιτεχνικής είτε της στοχαστικής, κυριολεκτικά έμοιαζαν να συντονίζονται σε μια έκρηξη. Ίσως αυτό που λέμε ιστορική συγκυρία, η οποία νομίζω ποτέ δεν αποτελεί μια τυχαιότητα, αλλά είναι προϊόν ενός ντόμινο που δεν είναι πάντα ηχηρό. Ένα φαινόμενο της πεταλούδας, το οποίο συμβαίνει πάντα υπογείως. Για να χρησιμοποιήσω το προσδιορισμό των κινημάτων εκείνης της εποχής. Το περίφημο «κάντε έρωτα, όχι πόλεμο», που επίσης μοιάζει στις μέρες μας απλοϊκό, δεν είναι παρά ένα σλόγγαν. Οι λέξεις που εκφράζουν πλήρως το συναίσθημα των ανθρώπων μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, την ανάγκη οι άνθρωποι να τα βρουν μεταξύ τους, τη διάθεση να παραγωνιστούν οι ιεραρχίες και οι εξουσίες, ώστε να εξαλειφθούν αυτά που χωρίζουν τον κόσμο, που πρακτικά αλλά και συμβολικά αποκαλούμε σύνορα όρια. Για πρώτη φορά, μετά από αιώνες, αναζητήθηκε ξανά σε κινηματικά επίπεδα το νόημα της ύπαρξης, δηλαδή η ιερότητα μέσα στη φυσική διαδικασία. Η σύγκρουση τότε, στην δεκαετία του 60, είχε μία άλλη κρίσιμη παράμετρο. Πολύ πριν η οικολογία και η εναρμόνιση της οικονομίας με τη φύση γίνουν οντολογικές επιταγές, τα κινήματα του 60 μιλούσαν για την επιστροφή στη φύση. Ο Νίλ Γιάνγκ έγραφε τον ύμνο στη μάνα φύση, διασκευάζοντας το αμερικανικό εθνικό ύμνο «Τα χρώματα της φύσης». Ήταν όλοι τους γνήσια τέκνα του Βίλιαμ Μπλέικ, του σημαντικού Βρετανού ποιητή, ζωγράφου και στοχαστή, που πριν από όλους, από το ξημέρωμα ακόμα της βιομηχανικής επανάστασης, είδε τον εφιάλτη του βιασμού της φύσης να έρχεται. Στη δεκαετία του 60 λοιπόν, μπήκαν οι σπόροι της αναβίωσης του παγανισμού και τα τελευταία 15 περίπου χρόνια, σαν κίνημα διωγγώνεται σε όλες τις χώρες της Δύσης και όχι μόνο. Γιατί? Γιατί απλούστατα ο παγανισμός ισούνται με την επιστροφή του κατά φύση άνθρωπος που θεωρεί το οικοσύστημα οργανικό μέρος του, όπως το χέρι του και το πόδι του, και όχι ιδιοκτησία προς εκμετάλλευση, η δώρο του ενός θεού, για ξόδεμα, άλωση και σε. Παραφράζοντας λοιπόν το Ζαν Πολ Σάντρε και το τίτλο του σημαντικού του έργου «Υπαρξισμός, ένας ανθρωπισμός», λέμε πως τον 20ο αιώνα ο παγανισμός ή νεοπαγανισμός είναι σε μεγάλο ποσοστό του ένας καινούριος ανερχόμενος ανθρωπισμός που ανταποκρίνεται με σημαντική ευστοχία στην κορυφαία αγωνία της εποχής. Τις σχέσεις μας με τη γη, με το περιβάλλον, κυρίως με την ιερότητα που πρέπει να διέπει τα μάτια μας για τη μητέρα φύση, με το όλον του περιβάλλοντος. Κακά τα ψέματα, αν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε στις μέρες μας, είναι ακριβώς γιατί χάσαμε την ιερότητα στην αντίληψή μας για τη φύση, την οποία επί μακρόν θεωρούσαμε ως υποχείριο και αντικείμενο προς καθυπόταξη. Δεν ξέρω πόσο έχουν αντιληφθεί οι ηθήνοντες το τι ακριβώς συμβαίνει. Το πρόβλημα όμως δεν είναι οι ηθήνοντες, αλλά εμείς οι ίδιοι. Στην αρχαιότητα, ο παγανιστής άνθρωπος συμβολοποιούσε τη σχέση του με τη φύση, αποδίδοντας θεϊκή ιδιότητα και βαφτίζοντάς την κάθε ιδιότητα με ένα όνομα. Κρατούσε έτσι τη σεβαστική απόσταση από τη μία, αλλά συντηρούσε και τη συγγενική οικειότητα από την άλλη. Ο χριστιανισμός, σαν θρησκεία που στηρίχθηκε και στηρίζεται επάνω στην ενοχή για κάθε τι που παράγει ενθουσιασμό και εσωτερικό πάθος, λειτουργήσε όχι απλά ανασταλτικά, αλλά ευνουχιστικά, θεωρώντας τον κόσμο όχι ως κόσμισμα και δόξα, αλλά ως ιδιόκτητο δεδομένο.
του άλλαξε τον αδόξαστο και παρήγαγε μια σειρά από ηθικολογικούς κανόνες που επειδή είναι βαθύτατα ενάντια στην ανθρώπινη φύση διαμόρφωσαν με τους αιώνες μια ουσιαστικά διαστραμμένη ανθρωπότητα που μισεί τον εαυτό της. Μια ανθρωπότητα που ντρέπεται διαρκώς, μια νύην και αή ξεφτύλα. Θα το πάω πολύ μακριά, αλλά αν αυτή τη στιγμή η φύση μας εκδικείται, είναι γιατί πρώτα απ' όλα πήγαμε ήδη κόντρα στη φύση μας. Τσακίσαμε τον ερωτισμό μας, που είναι ο απόλυτος φυσικός οδηγός και διάχυτος ως ο αέρας που αναπνέουμε. Δεν θα ανοίξω εδώ ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο για τον έρωτα και τη συμπατική συνουσία. Θεωρώ πως σε αυτή την αίθουσα είμαστε λίγο πολύ υποψιασμένοι. Και ναι, ερχόμαστε εδώ στο πυρήνα. Ο παγανιστής είναι ο ερωτικός φιλίδωνος. Τι σημαίνει αυτό? Ερωτικός, εναρμονισμένος, δηλαδή με το ένστικτό του, ενορχιστρωμένος με τις ορμές του. Όπως ολάκερη η φύση που όταν ανθίζει λέμε πως οργιάζει. Φιλίδωνος, δηλαδή, που αγαπάει την ειδονή, μας ενοχλεί η λέξη. Μα είναι κατά το λεξικό συνώνυμο των λέξεων χαρά, απόλαυση, πληρότητα, ευτυχία. Αυτός ο άνθρωπος, ο ανθισμένος, άρα οργιαστικός στις αισθήσεις του, ο χαρούμενος και ευτυχής, είναι ο ενθουσιασμένος παγανιστής άνθρωπος. Ναι, ο παγανισμός είναι ανθρωπισμός. Η τάση του είναι η επαναφορά στη φυσική τάξη και η διείδησή του, σαν αντίληψη στις σημερινές κοινωνίες, είναι υπαρκτή. Η ουσία του, η αγωνία του, που είναι και η αγωνία του κόσμου όλου, να ξαναβρεθεί ο ρυθμός. Σκεφτείτε τη λέξη ρυθμός σε σχέση με όσα είπαμε νωρίτερα. Ρυθμός. Κάπου στα 1230, ο δημιουργός του χορού των Δερβίσιων, ο Πέρσης, Γιαλαλούντιν Ρούμι, δίδασκε πως το μυστικό της ζωής βρίσκεται στην υποταγή στον έρωτα. Έγραφε: «Η καρδιά είναι το σιτάρι, εμείς ο μήλος, ξέρει ο μήλος γιατί γυρίζει». Αιώνες αργότερα, ο Έλιο του αποκρίθηκε: «Στο ακίνητο σημείο του κόσμου που γυρίζει, ούτε σάρκα, ούτε άβλο, ούτε από, ούτε προς, είναι ο χορός, μα ούτε σταματά, μηδέ αρχίζει είναι».